Και είναι 24 χρόνια αυτή η διαδρομή. Και θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε αυτή την όλη προσπάθεια από το να επιλέξουμε ένα πρόσωπο που θα συμβολίζει αυτούς τους καιρούς της κρίσης, τους δαιμονισμένους καιρούς αυτούς, ότι οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και αυτό ήταν ένας ενωτικός φακός, ήταν η Μελίνα. Το ξέρετε όλοι σας, δεν μιλώ καμαντικά ποτέ στην πατρίδα μου, σχεδόν ποτέ δεν μάλλον για να την βολεύει. Παλιά μιλούσαμε. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό θα είναι εδώ πάνω η Μελίνα των Δεσπών και κάτω η εκδήλωση θα είναι η Μελίνα των Ελλήνων. Τον έχουμε το δικαίωμα να το πούμε Μελίνα των Δεσπών, γιατί ήρθε μία χρονιά πριν από το τέλος της με πάρα πολύ βάσανα εδώ, πονούσε πολύ, τα εγκατέλειψε όλα στην Αθήνα και ήρθε. Αυτό εγώ δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ μου. Και ήρθε και στον Άγιο Αχίλιο, παρόλο που ήξερα πόσο ταλαιπωρημένη είναι, και μου είπε κάποιες φράσεις που τις ξέρετε και τις επαναλαμβάνουμε όλοι μας. Τα σύνορα δεν είναι ποινή, τα σύνορα είναι τιμή, αν και σήμερα και παλιότερα συχνά είναι και ποινή τα σύνορα εκτός από τιμή. Λοιπόν, αν λοιπόν οι πρέσπες, όπως έχουμε πει, έχουν το ραβδί της μαγείας και μεταμορφώνουν τα πάντα, η Μελίνα ήταν μια καλή μάγισσα. Έτσι την έβλεπα εγώ. Θα έλεγα ότι ήταν μια γυναίκα για όλες τις εποχές. Έπρεπε να την εφεύρουμε. Ο κύριος Στρατής Πασχάλης επαναλαμβάνει στο κομμάτι αυτό αυτά που είχα ακούσει εγώ σαν δημοσιογράφος από τη Μελίνα. Τη φράση «Είμαι γεννήθηκα Ελληνίδα. Είμαι επαγγελματίας Ρωμιά». Αυτό ήταν η Μελίνα. Και τα έλεγε σε δύσκολους καιρούς, σε Αμερικές, σε Ευρώπες, σε Πούντες, αυτό δίνανε. Εμείς λοιπόν τηρήσαμε το λόγο μας. Το είχαμε πει ότι την κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Αυτό θα είναι το ασημένιο δώρο μας στη Φλόρινα και στην Ελλάδα. Θα γίνει στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Και κάτω από την Πανσέλινο ή την Ημισέλινο, ό,τι υπάρχει, θα φέγγει το πρόσωπο της Μελίνας. Η παρουσία της Μελίνας έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πορεία των Πρεσπών. Όχι μόνο όταν ήταν προϊστάμενη του Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι μόνο γιατί βοηθούσε πάντα. Και με το όνομά της βοηθούσε πάντα. Χάραξε με μεγάλη σοβαρότητα η ίδια το μέλλον των εκδηλώσεών μας. Αυτή μας μίλησε πρώτη φορά για ευρωπαϊκή πορεία. Εμείς μιλάγαμε για μια πορεία που θα ήταν περίπου εδώ γύρω. Τριεθνές. Εμένα μου είχε πει αυτές τις εκδηλώσεις κάποτε. Θα πρέπει να τις κάνετε γιατί το τριεθνές είναι τριεθνές και είναι σπουδαίο. Έχετε τη δυνατότητα να τις κάνετε και ευρωπαϊκές, πιο πέρα. Δεν σας έκρυψα και το έχω πει και στον Δήμαρχο ότι οι πρέσπες θα πάρουν, προσπαθούν να βγουν σε ένα πρόγραμμα πολιτισμού, σε ένα ΕΣΠΑ πολιτισμού. Το αν δούμε λοιπόν σε ένα ΕΣΠΑ, θα σημαίνει ότι μετά από ένα ή δύο χρόνια θα κάνουμε και υποδομές τέτοιες που να στηρίξουν τον Άγιο Αχίλιο και να αποκτήσουμε μια, ας το πω, θεατρική σκηνή, χωρίς να εννοώ καθόλου σκηνή, ένα χώρο φεστιβάλ δηλαδή, που δεν θα υπάρχει όμοιος. Συνεχίζουμε με το μεράκι των πρώτων χρόνων και ας μας φωνάζαν αεροβάτες. Εμείς δεν θα αναβαγίσουμε στα ριχά της πρέσπας. Θα κρατήσουμε συνεχώς τις πρέσπες στο όνειρό μας και στο αρχικό φως. Αυτό ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Από την εκ μέρους του Δήμου Πρεσπών, γιατί για το Δήμο Πρεσπών είναι μια εξαιρετική μέρα και εξαιρετική βραδιά. Αυτή η βραδιά και η μέρα των Πρεσπείων, η οποία και φέτο θα είναι, θεωρώ, σημαντικότερη, διότι θα αναφέρεται σε ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες, γνωρίζουμε τις ικανότητες, την ευαισθησία αυτής της γυναίκας που δεν αμφιβάλλει κανένα σε τίποτα. Όμως, εμείς έχουμε πει εξ αρχής της θητείας μας, σαν Δημοτική Αρχή, όποιες και να είναι οι δυσκολίες, εμείς θα είμαστε δίπλα και θα βοηθήσουμε και έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε, γιατί είναι ιδιαίτερη σημασία, είπα, για το Δήμο Πρεσπών από το Δήμο Φλόρινας ή από το Δήμο Αμιντέου. Όμως, κύριε Λιάνη, μας δίνεται η ευκαιρία, τα σύνορα δεν είναι ποινή, αλλά είναι τιμή, μόνο αυτό δεν εφαρμόζεται. Θα πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι κύριοι αυτή τη λεκάνη, αυτόν το παράδεισο της Ελλάδος, να αλλάξουν νοοτροπία. Χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται βοήθεια. Εμείς ήμασταν αυτοί που τολμήσαμε να βραβεύσουμε ανθρώπους που εμπνεύστηκαν
αυτήν την τη βραδιά, πράγμα που δεν έγινε τόσα χρόνια, και θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην όποια βοήθεια χρειαστούν οι εκδηλώσεις αυτές. Σας ευχαριστώ. Έχω πάντα, είμαι διστακτική και έχω πάντα ένα μεγάλο άγχος. Και το άγχος αυτό τελειώνει αφού τελειώσει και το αφιέρωμα, η παράσταση, οτιδήποτε. Και θέλω να σας πω ότι αυτή τη φορά, όχι μόνο είμαι διστακτική, είμαι ευτυχισμένη από πριν ξεκινήσει η παράσταση, γιατί έχω ένα αίσθημα και μια σιγουριά ότι θα είναι κάτι που ξεχωριστό και μοναδικό, όπως ήταν και εκεί. Σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο ριζικά θεατρικό και να δώσουμε τη δυνατότητα σε σύγχρονους ηθοποιούς να ενσαρκώσουν ένα κείμενο το οποίο θα αποτυπώνει κατά κάποιο τρόπο τη ψυχή και το πνεύμα και τη ζωή της Μελίνας, όχι όμως χωρίς να προβάλλουν τώρα αυτά κραυγαλαία, αλλά να βγαίνουν μέσα από μια θεατρική δραματική αξία του ίδιου του κειμένου. Είχαμε την εξής σκέψη. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πολύ στη φιλία, ήταν ένας ιδιαίτερα κοινωνικός άνθρωπος, αυτό φάνηκε σε όλη την πορεία της. Άρα ήταν πάντα περιστοιχισμένη από φίλους, συνεργάτες, θαυμαστές, αμφισβητείες, εχθρούς, ανθρώπους. Συλλάβαμε λοιπόν τη σκέψη ενός μοντέρνου χωρικού, όπου η ίδια θα είναι κορυφαία. Και όπου αυτό το χωρικό θα βασίζεται σε ένα λόγο που θα μοιράζεται υποτύπων συζήτησης, διαξυφισμού με αυτούς τους ανθρώπους, ανασταίνοντας κομμάτια από τη ζωή της και την τέχνη. Ευχαριστώ στο θεάτρο και να πούμε ότι είναι πρωταγωνιστές της νέας γενιάς, ουσιαστική. Είναι η Μαρία Ναπλιώτου, είναι μια νέα ηθοποιός πρώτης γραμμής, συντελεστής και στην Οδύσσια του Bob Wilson, ανάμεσα σε πολλά άλλα τα οποία έχει κάνει, μια εξαιρετική ηθοποιός. Ο Γιάννης Τάνκογλου, επίσης ένας από τους προεξάρχοντες της νέας γενιάς ηθοποιών, αλλά και επίσης μια 14-μελής ομάδα ηθοποιών και χορηγητών, εκτός από αυτούς που αναφέραμε. Τα είπε όλα ο στρατής. Ξέρετε, η παράσταση μιλάει από μόνη της. Δεν χρειάζεται εδώ να εξηγήσουμε πώς θα κάνουμε την παράσταση. Πάντως, εκείνο το οποίο θέλω να πω για άλλη μια φορά είναι ότι αυτή την παράσταση θα την κάνουμε με αγάπη, με πάθος, για ένα πρόσωπο το οποίο το ίδιο είχε αυτό το πάθος για την Ελλάδα που μας χρειάζεται τόσο πολύ και σήμερα. Και νομίζω ότι η ένταξή της δεν υπήρχε σε πολιτικό χώρο, έτσι με τη στενή έννοια. Η ένταξή της ήταν στην Ελλάδα. Μιλούσε για την Ελλάδα, αγαπούσε την Ελλάδα και αυτό νομίζω διαπερνά και όλα τα κείμενα και όλες τις συνεντεύξεις, γιατί έπρεπε να τα διαβάσουμε για όλη μια φορά. Για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Η επαγγελματίας Ρωμιά. Η επαγγελματίας Ελληνίδα. Ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε αυτή την παράσταση με τη συνδρομή βέβαια του φίλου της και συνεργάτη της, του Στάλου του Ξαρχάκου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ένας άμεσος συνεργάτης της Μελίνας είναι αυτός ο οποίος θα έχει και το μουσικό μέρος της βραδιάς, όπου θα ακουστούν όλα τα τραγούδια τα οποία έχει τραγουδήσει η Μελίνα με την ιδιαίτερη φωνή της και την ιδιαίτερη ερμηνεία της, γιατί πιο πολύ από τη φωνή η ερμηνεία είναι που σφράγει σε αυτά τα τραγούδια. Και θέλουμε ακριβώς αυτό. Δεν αναθέσαμε στη Μαρία Ναπλιώτου να βάλει μια ξανθιά περούκα και να κάνει τη Μελίνα. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να κάνουμε ένα πορτρέτο, ένα ψυχογράφημα αυτής της γυναικείας προσωπικότητας η οποία σφράγισε αυτό τον γέννη. Η συμπλέον όλων των Ελλήνων και όχι μόνο αποτελεί μια πανελλήνια εκδήλωση, πανευρωπαϊκή εκδήλωση. Θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε τις ομορφιές και αυτά που προσφέρει αυτός ο τόπος. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, για όσο διάστημα βρίσκομαι στη θέση που βρίσκομαι, θα είμαι πάντα στο πλευρό της και στην προσπάθεια αυτή, με όσες δυνάμεις έχω, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να δείχνουμε και ωραία και τα φανταστικά αυτά αποτελέσματα που δίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και το μήνυμα που πρέπει να δίνουμε σε όλη την Ελλάδα για την ομοψυχία που πρέπει να έχει αυτή η χώρα για να βγει επιτέλους από την τεράστια κρίση που περνάει. Και βέβαια να
διαφημίζουν, εγώ δεν θα φοβηθώ να το πω, να διαφημίζουν την περιοχή μας, τις ομορφιές της, την περιοχή αυτή που τελικά μάλλον είναι ποινή, έτσι όπως εξελίσσεται και όχι την μας. Πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που φέτος επιλέξατε, κύριε Λιάνη, να τιμήσετε την Μελίνα Μερκούρη. Ένα πρόσωπο που νομίζω, ανεξάρτητα από την πολιτική της στενή ένταξη, ήταν πάνω από κόμματα και παρατάξεις και ένωνε τους Έλληνες και με την καλλιτεχνική της παρουσία, αλλά και με την πολιτική της παρουσία. Θεωρώ ότι η Μελίνα Μερκούρη διέθετε μία, θα το πω έτσι λαϊκά, μία ελληνική μαγιά στον κινηματογράφο και στην πολιτική. Ήταν ο άνθρωπος που δεν φοβόταν να τα βάλει ακόμα και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που άλλοι δεν τολμούσανε και ήταν διαρκώς υπάκουοι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που φέτος θα τιμηθούν το πρόσωπο αυτό. Όσο αφορά εμένα θα το στηρίξω και ο χώρος μου στον οποίο ανήκω επίσης θα το στηρίξει και αν μπορεί και κατά κάποιο τρόπο να πιέσει ώστε να υπάρχει και μια οικονομική στήριξη στις εκδηλώσεις των φετινών πρεσπείων. Συγχαίρω τον κύριο Λιάνη που τώρα που αποχώρησε από την ενεργό πολιτική συνεχίζει να έχει αυτό το ενδιαφέρον που είχε πάντα για την περιοχή μας και είναι γνωστό ότι οι εκδηλώσεις των πρεσπών έχουν αναδείξει στο μέγιστο την πολιτιστική και ιστορική παρουσία και πορεία του χώρου των πρεσπών. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή λέγεται πολλές φορές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι έρχομαι αφιλοκερδός. Την πρώτη φορά που ήρθα είχε αποφασιστεί να πληρωθώ και θα πληρωνόμουν καλά. Και προς τιμή του κυρίου Λιάνη, κάθε φορά που ερχόμουν υπήρχε η αμοιβή μου. Αλλά την πρώτη φορά που ήρθα, μόλις ήρθα και σε λίγο, αισθάνθηκα για το δημοκό μου κομμάτι ότι θα ήταν το λιγότερο θράσος εκ μέρους μου να θέλω να πληρωθώ. Όταν αυτά τα οποία εγώ εισέπραξα και εισπράττω ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορούσα ποτέ εγώ να προσφέρω. Οπότε δεν κάνω τίποτα εγώ για τις πρέσπες. Τις πρέσπες έχουν κάνει και κάνουν για μένα. Λοιπόν, πιστεύω ότι εισπράττει κανείς τόσα πολλά που φεύγω ευτυχισμένο. Θέλω να πω ότι τα πρέσπα είναι μια εκδήλωση που αναδεικνύει μια από τις ωραιότερες περιοχές της Ελλάδας, όχι απλά του νομού μας. Κοντά στο Δήμο της Πρέσπας ωφελείται και ο Δήμος της Φλόρινας. Είμαι πάντα υπέρ των πρεσπιών, είναι ο Δήμος υπέρ των πρεσπιών και γι' αυτό η παρουσία μου εδώ σημαίνει ότι πραγματικά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, παρά το ότι υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει απόφαση για να στηρίξουμε και φέτος τα πρέσπια και να συμμετέχουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσω των πρεσπίων γενικότερα όλος ο νομός έχει γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Οφείλουμε πολλά σε εσάς, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία και στα φετινά πρέσπια και μακάρι, αν θα ήμασταν ίσως σε λίγο παλαιότερες και καλύτερα οικονομικά εποχές, να μπορούσαμε να διοργανώνουμε κάτι και στο Δήμο Μηδέου. Δηλαδή, γενικότερα ο νομός της Φλόρινας να είχε μια δραστηριότητα πολιτιστική όλο τον Αύγουστο. Θα σας καλύψω σε αυτό αμέσως. Η πρόταση που κάνω για να πάρουμε ΕΣΠΑ είναι συγκεκριμένη και προβλέπει τρεις διαφορετικές υποχρεωτικές εκδηλώσεις για το 2013 και το 2014. Η μία η κεντρική θα είναι η Πρέσπα, η δεύτερη θα είναι στη Φλόρινα και η τρίτη είναι στη Λογορίδικα. Είναι έτσι, κυρία Σπυρά. Είναι συγκεκριμένη η πρόταση. Να είστε καλά, καλή δουλειά και καλή επιτυχία στην εκδήλωση και φέτος.